Είμαστε νέοι και πολεμάμε για ένα μεγάλο ιδανικό. Μες στη ζωή μας θα το τιμάμε αυτό το σύμβολο το γαλανό. Μες στη ζωή μας θα το τιμάμε αυτό το σύμβολο το γαλανό. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, νεοσμυρνιώτες και νεοσμυρνιώτες, καλώς ορίσατε στην καινούργια μας εκπομπή, στον Δημοκρατικό Παλμό, στη φωνή της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Νέας Σμύρνης και της ΟΝΕΔ Νέας Σμύρνης. Από εδώ ευχόμαστε να τα λέμε συχνά, σε εβδομαδιαία βάση, να λέμε τις δραστηριότητες της τοπικής, να μιλάμε για τα νέα, να αναλύουμε τα νέα με μια πολιτική χρειά και σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε και καλεσμένους και από το κομματικό χώρο της Νέας Σμύρνης, που σας πληροφορώ ότι έχουμε φοβερά στελέχη, θα τα γνωρίσετε με τον καιρό, αλλά και κομματικά στελέχη. Είναι η πρώτη μας εκπομπή. Έχω δίπλα μου με ιδιαίτερη χαρά τον πρόεδρο της τοπικής, τον Γρηγόρη τον Μαρινάκη, και τον πρόεδρο της νεολαίας, τον Σπύρο τον Μιχαήλ. Δύο νέα παιδιά και τα δύο, και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια που ο Γρηγόρης ο Μαρινάκης είναι ίσως ο νεότερος πρόεδρος τοπικής επιτροπής στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει ότι εμείς εδώ στη Νέα Σμύρνη τολμάμε, δεν φοβόμαστε, κυνηγάμε το νέο. Και γι' αυτό έχω και δύο νέους μαζί μου. Ο Μιλών, να σας συστηθώ κι εγώ, ο Κώστας Ξαρχάς. Λοιπόν, περιμένουμε ένα χαιρετισμό από τον Γρηγόρη τον Μαρινάκη και ακολούθως από τον Σπύρο τον Μιχαήλ. Γρηγόρη. Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά το NSTV. Που μας δίνει το βήμα να μπορέσουμε να απευθυνθούμε σε όλους τους δημοκράτες πρωτίστως της Νέας Σμύρνης αλλά και όλης της Ελλάδος. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους τον NSTV, τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα και περισσότερο τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα μαζί σας, με τον Κώστα τον Ξαρχά, ένα εξαίρετο και ιστορικό μέλος της παράταξης, και τον Σπύρο τον Μιχαήλ, τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ Νέας Σμύρνης. Καταρχάς, θέλω να ευχηθώ και στους δύο να τα καταστήσουν και χρόνια τους πολλά, γιατί τη χάνει η πρώτη μας εκπομπή να συμπίπτει με τα γενέθλια και των δύο, αμφότεροι έχουν την ίδια μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Θέλω να πω από τη μεριά μου ότι χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτό το βήμα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μπορούμε πλέον να δώσουμε κυρίως στους δημοκράτες της Νέας Σμύρνης να δώσουμε το λόγο σε όλα τα στελέχη. Να δώσουμε το λόγο σε όλη την τοπική οργάνωση, γιατί αυτή τη στιγμή σήμερα βλέπετε εμάς τους τρεις να παρουσιάζουμε αυτή την εκπομπή. Θα περάσουν και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΝΕΔ όλα τα στελέχη. Είναι πρόθεσή μας να περάσουν όλοι και να κάνουν αυτή την εκπομπή. Πρόθεσή μας είναι να έρθουν όλα τα στελέχη της Νέας Σμύρνης αλλά και όλα τα κομματικά στελέχη τα οποία το επιθυμούν να περάσουν αυτή την εκπομπή σαν καλεσμένοι. Θέλω να πω σαν τοπική ότι ξεκινήσαμε πριν από 14 μήνες κάνοντας τις εκλογές μετά από την μεγάλη εκλογή Προέδρου που έκανε το κόμμα μας και εκλέξαμε αρχηγό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Δεύτερος ήταν ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, τρίτος ο Άδωνης και τέταρτος ο κύριος Τζικώστας. Για τις εποχές και για τις δυσκολίες τις οποίες είχαμε σαν χώρα, σαν πολιτικό σύστημα και σαν κόμμα, ότι καταφέραμε να έρθει ένας τρομερά μεγάλος αριθμός να ψηφίσει για πρώτο το κόμμα, ήταν κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Η Νέα Σμύρνη μας, που διαχρονικά είχε πολύ δυνατή τοπική οργάνωση και πολύ δυνατή ΟΝΕΔ, κατέγραψε έναν πολύ μεγάλο αριθμό μελών. Είναι 3.159 τα μέλη μας. Στη συνέχεια από την εκλογή του Προέδρου έγιναν εκλογές για την Δημοτική Τοπική Οργάνωση, για τη Δημοτική Τοπική Επιτροπή για να ακριβολογούμε, η οποία εκπροσωπεί τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση. Έγιναν εκλογές στις 3 Απριλίου. Ψηφίσαν 476 από τους 3.159. Ένας ικανοποιητικός σχετικά με ένα αριθμός, όμως μικρός σε σχέση με το ποσοστό, γιατί 470 στους 3.159 καταλαβαίνει κάπως κανείς ότι είναι γύρω στο 1/7. Δεν είναι και κάποιος ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός, αλλά σχετικά ικανοποιητικός. Εκεί εκλέχτηκα εγώ πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης. Υπήρξε το
9 μελές με τους κυρίους Κουκά, Πάγκαλη, Χρυσικοπούλου, Καλιάνη, Ξαρχά, Πανταζή, Βασιλόπουλο και Γρηγοράκη και Λαρίση. Και η Δημοτική Τοπική Επιτροπή ουσιαστικά ολοκληρώνεται με τον εκπρόσωπο της νεολαίας που είναι ο πρόεδρος ο Σπύρος ο Μιχαήλ. Αυτά από εμάς. Για να πει τώρα ένα χαιρετισμό και από τον Σπύρο τον Μιχαήλ, τον πρόεδρο της νεολαίας. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και από την οργάνωση των νέων. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου εκ μέρους της οργάνωσης στην οποία τυχάνει τη δεδομένη περίοδο να είμαι πρόεδρος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ το NSTV γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό, όπως προανέφερε πριν και ο κύριος Ξαρχάς. Και ο πρόεδρος της τοπικής είναι νέος άνθρωπος και είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς νέους ανθρώπους να μας δίνονται τέτοιου είδους βήματα, ώστε να μπορούμε να εκφράζουμε τις απόψεις μας και τις ιδέες μας και να έχουμε λόγο προς τον κόσμο, ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε και να. Πώς να το πω καλύτερα. Να μπορούμε να ενημερώνουμε για να λέμε τις ιδέες μας και τους σκοπούς μας και τα θέλω μας. Και να αφουγκραζόμαστε και την κοινωνία. Εμείς δεν θέλω να λέω ότι πλέον θεωρούμαστε νεοσύστατη οργάνωση. Είμαστε 2 χρόνια τώρα. Κάναμε το διάλειμμα το μεγάλο όταν είχε διαγραφεί ο ΝΕΔ και επανειδρύθηκε στο συνέδριο. Σε εκείνο το εκφαντικό συνέδριο με τα 40.000 μέλη γεγραμμένους. Ήταν κάτι τρομακτικό, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Από τότε τρέχει η Νέα Σμύρνη, ο ΝΕΔ Νέα Σμύρνης με πολύ παλμό, πολύ δύναμη και είναι μια μεγάλη δύναμη και στη Β1, στη Β1 Ομαρχιακή Αθηνών αλλά και γενικά στο Λεκανοπαίδιο σαν οργάνωση. Πράγμα το οποίο είναι πρωτόγνωρο διότι αν αναλογιζόταν κανείς τη δύναμη αυτή πέρα από μερικά χρόνια ήταν πολύ χαμηλότερη επειδή υπήρχαν πολύ λιγότερα στελέχη και δεν δινόταν τόσο βήμα στους Σμυρνιώτες Νέους Δημοκράτες, τουλάχιστον στους νέους. Και για μας είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να παρτιζόμαστε από τόσα μέλη και να κάνουμε εκδηλώσεις, να κάνουμε ημερίδες όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις αλλά και ημερίδες όπως παραδείγματος χάρη με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη πριν από περίπου 2 μήνες. Και είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εμείς το NSTV και τον κύριο Πετρόπουλο που μας δίνει αυτό το βήμα. Αυτά και από μένα. Εγώ έτσι παρενθετικά, μιας και ανέφερες την εκδήλωση που κάνατε πριν από λίγο καιρό με τον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Γεωργιάδη, θα ήθελα να πω ότι ίσως είμαστε η μοναδική τοπική που έχουμε κάνει σε μικρό χρονικό διάστημα εκδηλώσεις με τους 2 αντιπρόεδρους του κόμματος. Και με τον κύριο Χατζηδάκη τον Νοέμβριο και με τον κύριο Γεωργιάδη προδημήνου. Για τις επόμενες εκδηλώσεις θα αναφερθούμε σε λίγο. Όπως πολύ σωστά είπε ο Σπύρος ο Μιχαήλ, ότι οφείλουμε και εμείς να αφουγκραζόμαστε την κοινωνία. Αυτός είναι ο ρόλος των τοπικών. Ας είμαστε και αιρετικοί κάποιες φορές εναντί και του κόμματος αλλά και της κοινωνίας, έχουμε τον ρόλο λίγο πολύ του καλωδίου ανάμεσα στην πρίζα του ρεύματος και στο φως. Για να ανάψει το φως και για να λειτουργήσει και το ρεύμα να είναι παραγωγικό, πρέπει και εμείς να μεσολαβήσουμε, να μεταφέρουμε τους προβληματισμούς της κοινωνίας στο κόμμα και γι' αυτό είπα να είμαστε αιρετικοί προς αυτούς αρκετές φορές, αλλά και να ερμηνεύουμε τις αποφάσεις του κόμματος προς την κοινωνία. Θα είμαστε πιο αναλυτικοί σε αυτά τα θέματα αργότερα. Αυτή είναι η πρώτη μας εισαγωγική κουβέντα. Δεν ξέρω τι θα προτιμούσατε, θα θέλατε να ξεκινήσουμε λίγο με τις εκδηλώσεις οι οποίες έρχονται και μετά να προχωρήσουμε σιγά σιγά σε κάποιες θέσεις και σε κάποιες κουβέντες. Τι θα λέγατε, λοιπόν. Ναι, καλύτερα είναι. Ωραία. Πρόεδρε, να μας πεις εσύ το τι έχουμε μπροστά. Θα μπορούσε να το πει και ο πρόεδρος στον ΕΔΙ, γιατί θεωρώ ότι ο Σάκης ο Ιωαννίδης, ο οποίος είναι η πρώτη μας εκδήλωση, με τον κύριο Βορύδη βεβαίως, η οποία είναι στις παρυφές την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, πρώτο Θεός, έχουμε αυτή την εκδήλωση. Καλύτερα να πει ο κύριος πρόεδρος στον ΕΔΙ, μιας και ο Σάκης ήταν πρώην πρόεδρος στον ΕΔΙ Ελλάδος και είναι πιο κοντά στην νεολαία. Μα και εσύ νεολαία είσαι. Οπότε... Εγώ είμαι νεολαία, δεν είμαι θεσμικά στη διοίκηση της νεολαίας. Όποιος από εσάς και να το πει, εντάξει. Ναι, λοιπόν, όσον αφορά τη συγκεκριμένη εκδήλωση, είναι την ερχόμενη Πέμπτη στην Ενώσια Δημοτικού Συμβουλίου, 8 η ώρα το απόγευμα. Πώς είσαι και ο μήνας? Ο μήνας... 15 Ιουνίου. 7:30-8 η ώρα το απόγευμα θα είναι η εκδήλωση αυτή, η οποία έχει να κάνει με την καθημερινότητα, την πολιτική και την οικονομική. Οι ομιλητές, η κεντρική θα είναι ο Μάκης ο Βορύδης και ο Σάκης ο Ιαννίδης. Ιδιαίτερη τιμή για μας, προφανέστατα, να έχουμε τον κύριο Βορύδη στην πόλη μας. Είναι ένα ιστορικό στέλεχος και μεγάλη πολιτική αρχή, ας πούμε, του τόπου. Και προφανώς για τον Σάκη τον Ιαννίδη, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος της οργάνωσης,
πανελλαδικός. Είναι πολύ καλός φίλος, πολύ στενός φίλος της οργάνωσης. Και έχουμε και προσωπικές σχέσεις, ας πούμε, με το Σάκη. Και από τα σπουδαστικά χρόνια, από τα φοιτητικά χρόνια, από τις φοιτητικές οργανώσεις, όπου όλοι έχουμε περάσει καλός ή κακός. Καλός, κατά τη γνώμη μου. Θα επανέλθουμε σε αυτό να μας πεις για τα πανεπιστήμια αργότερα, μιας και είσαι ακόμα εκεί. Και βέβαια εδώ να αναφέρω ότι δεν ξέρω ποιοι, κάποιοι, 10 η ώρα θα είναι πάλι εδώ. Μπορεί να έχουμε πέμπτη την εκδήλωση, είπαμε γύρω στις 7.30 με 8 παρατέταρτο. Λογικά θα έχει τελειώσει ή κάποιοι θα είναι εδώ, δηλαδή θα έχει τελειώσει η εκδήλωση λογικά. Κάποιοι θα είναι, κάποιοι εδώ. Θα είναι εδώ. Την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε κάθε Πέμπτη, εκτός κάποιου πραγματικά γεγονότος που θα είναι πέρα από τις δυνάμεις μας. Θα ενημερώνεστε εδώ για τα πάντα. Ξεκινήσαμε με την ενημέρωση αυτής της εκδήλωσης. Σας καλούμε, σας περιμένουμε. Να πούμε ότι θα απευθύνει και έναν πολύ σύντομο χαιρετισμό, ναι, και ο Κώστας Μητσόπουλος σε αυτή την εκδήλωση, ο οποίος την χάνει να ήταν αντιπρόεδρος ο Νέα Ελλάδος επί Προεδρία Σάκη Ιωαννίδη, και ο οποίος την χάνει να ήταν και πρόεδρος ο Νέα Μήνης και ένα μεγάλο στέλεχος γενικά του κόμματος, το οποίο προέρχεται από τα σπλάχνη της πόλης μας. Το λέμε να το γνωρίζει και αυτό ο κόσμος. Και έχουμε και μία δεύτερη προγραμματισμένη εκδήλωση, η οποία δεν είναι πολιτική εκδήλωση αυτή τη φορά. Έτσι. Όχι, δεν είναι. Είναι μία εκδήλωση κοινωνική. Το ότι είμαστε πολιτικός φορέας δεν σημαίνει ότι στερούμαστε και κοινωνικών εκδηλώσεων. Είναι αναγκαίες και για την γνωριμία και για την σύσφυξη σχέσεων και για την ανταλλαγή απόψεων πάνω απ' όλα. Είναι ένα καλοκαιρινό ποτό. Στις 23 Ιουνίου, 9 ώρα το βράδυ, στο καφέ Κλασίκ, το οποίο είναι παιδεία της Νέας Μύρνης, απέναντι είναι απέναντι το Δημαρχείο, ναι. Ένας πολύ όμορφος χώρος, εκλεπτισμένος. Ένας όμορφος χώρος για να πιούμε ένα ποτό όλοι μαζί, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να διασκεδάσουμε και να αποχαιρετήσουμε οι περισσότεροι από εμάς όμορφα τον Ιούνιο, μπαίνοντας στο καλοκαίρι. Βέβαια, για όσους εργαζόμαστε, καλοκαίρι δεν υφίσταται από τις 23 Ιουνίου. Θα το τόνιζα αυτό. Και ως τοπική επιτροπή με πολιτικές εξελίξεις να τρέμουν. Ακριβώς. Είναι λίγο δύσκολο το καλοκαίρι. Ας μην ξεχνάμε ότι αν δεν κλείσει η αξιολόγηση στο Eurogroup, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, συμβεί με την ημερομηνία της εκδήλωσής μας 15 Ιουνίου. Βεβαιότατα είναι στις 15, ναι. Αν δεν κλείσει και με τις δόσεις οι οποίες πρέπει να αποπληρωθούν αρχές Ιουλίου, είναι πολύ πιθανό να έχουμε ακόμα και πάρα πολύ σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Εν έτη 2017, εν ολίγης και με κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε για καλοκαίρια και διακοπές. Διότι οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από ποτέ και δυστυχώς δεν είναι πλέον ευχάριστες για τη χώρα. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ νομίζω ότι έφερε μόνο βαρύ χειμωνιά στη χώρα. Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι δύσκολο να μιλάμε γενικότερα. Είμαστε ένα έθνος σε κατάθλιψη συνολική και να δούμε πώς θα βγούμε. Περιμένει ο κόσμος, περιμένει ο τόπος και εμείς οι ίδιοι περιμένουμε πάρα πολλά από το κόμμα το οποίο εκπροσωπούμε αυτή τη στιγμή, από τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρούμε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός και να μην ξεχνάμε ότι με αυτοδυναμία αλλάζει και ο εκλογικός νόμος. Αυτή τη στιγμή, για τις μεθεπόμενες εκλογές, όχι για τις πρώτες εκλογές που θα γίνουν, έχει ψηφιστεί απλή αναλογική. Δυστυχώς, οι Έλληνες, αρκετοί Έλληνες, δεν έχουν γνώση ιστορίας. Είχαμε και στο παρελθόν, σε αυτόν τον τόπο, απλή αναλογική, που τα αποτελέσματά της ήταν καταστροφικά. Έχει αποδείξει αυτή η παράταξη, και θα με συγχωρέσετε λίγο που θα πλατιάσω και θα πω κάποια ιστορικά στοιχεία, έχει αποδείξει αυτή η παράταξη ότι πάντα βάζει πρώτα τον τόπο και όχι την ακυβερνησία. Πριν από 28 χρόνια, στις τριπλές εκλογές του 89, Ιούνιο του 89, Νοέμβριο του 89 και τον Απρίλιο του 90 που έγινε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον οποίο το χάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και θα αναφερθούμε, θα πούμε δύο λόγια σε αυτή την πολύ μεγάλη απώλεια. Κατευθείαν άλλαξε τον εκλογικό νόμο. Μας είχε φέρει το Πασόκ ένα εκλογικό νόμο για να μην γίνουμε κυβέρνηση. Δεν του ενδιαφέρει τίποτα άλλο να μην γίνουμε εμείς κυβέρνηση. Ο τόπος υπέφερε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις τραγικές. Εγώ τις έζησα γιατί έχουμε και μια ηλικία διαφορά. Ήμουν πολύ ενεργός στέλεχος και τότε της νεολαίας. Όχι και τότε. Τώρα δεν είμαι της νεολαίας, δυστυχώς. Τις έζησα.
Και από τα πρώτα πράγματα που έκανε η κυβέρνησή μας, μόλις ήρθε, ήταν να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Το είχε πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα ξαναβγω ή θα ξαναβγω. Δεν με ενδιαφέρει να φτιάξω εκλογικό νόμο στα μέτρα μου. Με ενδιαφέρει ο τόπος να κυβερνιέται. Έτσι και τώρα, ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, και το έχουν ανακοινώσει, δηλαδή δεν είναι ότι εγώ το λέω, είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Και πολλά άλλα τα οποία πρέπει να γίνουν. Θα συζητήσουμε σιγά σιγά. Πες μου, Σπύρος, ακούω. Πάνω σε αυτό που είπες πριν, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ως σκοπό, δεν έχει ως σκοπό την ακυβερνησία. Και αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο το Μητσοτάκη και τον εκλογικό νόμο και την αλλαγή που είχε γίνει τότε. Νομίζω πλέον είναι πολύ φανερό ότι ερχόμαστε σε περιόδους όπου έχουμε παραλάβει πραγματικά καμένη γη. Ακούγεται λαϊκίστικο, το χρησιμοποιούν οι αριστερίζους φυσιογνωμίες του τόπου, αλλά πραγματικά το πιστεύω ότι ερχόμαστε σε περιόδους να κυβερνήσουμε όπου θα πρέπει να έχει ένα πολύ μεγάλο μπαμ πριν. Ιστορικά, αν το αναλογιστούμε, είναι σε κάθε περίοδο που ήρθε να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, ήρθε μετά από ένα πολύ μεγάλο μπαμ, είτε αυτό λεγόταν Πασόκ, είτε όπως λεγόταν. Η περίοδη αυτή είναι μία και μία σε όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Είτε αυτοδύναμες, είτε συγκυβερνήσεις, γιατί έχουμε συγκυβερνήσεις κιόλας, μην ξεχνιόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο πάντα είναι παρόν όταν εθνικά χρειάζεται κάποιος να μπορέσει να βγάλει τη χώρα από το βούρκο. Αυτή είναι η αλήθεια. Συνήθως αυτό συμβαίνει. Δυστυχώς βέβαια αυτό είναι ότι είναι στοιχείο του νεοέλληνα, γενικά του Έλληνα, ένα στοιχείο το οποίος εύκολα σαγηνεύεται από το λαϊκισμό και από κάτι το πρόσκαιρο, το προτιμάει συνήθως σε κάποιες εκλογικές αναμετρήσεις. Στη συνέχεια τα πράγματα βεβαίως νωρίτερα ή αργότερα βλέπουν ότι δεν πηγαίνουν καλά, αντιλαμβάνουν το λάθος τους, και τότε έρχεται η Νέα Δημοκρατία να δηλώσει παρόν και να βάλει το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα για να σώσει τη χώρα μας. Και το ότι είναι αρκετά ποιητικό, πιστεύω, το ότι ο Έλληνας αγνεύεται από το λαϊκισμό, όταν έχουμε δει δύο φορές κυβέρνηση Τσίπρα και ένα όχι ναι δημοψήφισμα, ναι όχι, που κανείς δεν κατάλαβε την τράμπα αυτή. Είναι πραγματικά εκλεπτισμένος όρος και θα δυσκολευόμουν να το χρησιμοποιήσω πραγματικά. Η Νέα Δημοκρατία πάντα φυλάει τη Θερμοπύλες. Αυτή η παράταξη, όπως και να λέγεται, φυλάει τη Θερμοπύλες. Αυτόν τον ρόλο θα τον παίξει ακόμα μία φορά. Θα βγούμε από αυτό το φουρκό. Μην ξεχνάμε κάτι. Περνάμε αυτή τη στιγμή μια οικονομική κρίση. Τραγική οικονομική κρίση εδώ και 8 χρόνια περίπου. Είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κρίσης. Το πρόβλημά μας είναι κοινωνικό, είναι πρόβλημα νοοτροπίας, είναι πρόβλημα παιδείας. Αυτό φαίνεται σε πολλά απλά καθημερινά πράγματα. Όποιος κυκλοφορεί έξω στον δρόμο, είτε πεζός είτε οδηγός, βλέπει την αντιμετώπιση μας. Ανάποδα στο μονόδρομο, στο φανάρι δεν υπάρχει κόκκινο για κανέναν. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας το σέβεσαι, είτε το σέβεσαι είτε το φοβάσαι. Όταν το σέβεσαι γιατί έχεις παιδεία. Όταν το φοβάσαι γιατί υπάρχει κράτος. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή ελάχιστοι το σέβονται και κανένας δεν το φοβάται. Κράτος δεν υπάρχει. Εγώ έχω βαρεθεί, έχω κουραστεί να περιμένω στο φανάρι να στρίψω αριστερά και να μου έρχεται ο άλλος από τα δεξιά να με περάσει. Και να είμαι και μόνος μου, να μην υπάρχει και κανένας. Αυτό είναι τραγικό. Γιατί το κάνει. Γιατί εκείνη τη στιγμή εμένα με μειώνει, με υποβιβάζει, δεν ενδιαφέρεται, και γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει αστυνομία. Για την αστυνομία, βέβαια, να αναφέρουμε ότι την έχουν περιορίσει πάρα πολύ. Αποτέλεσμα, βλέπουμε τι γίνεται κάθε βράδυ στα Εξάρχεια. Και όχι μόνο. Ναι, δυστυχώς νομίζω ότι η αστυνομία έχει περιοριστεί λόγω έλλειψης θέλησης του κράτους και του αντίστοιχου Υπουργείου σε κάποιες περιπτώσεις. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις λόγω περικοπών από την κρίση. Κύριε Καρχά, το παράδειγμα σας για την αστυνομία και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι πραγματικά εύστοχο. Αλλά ένα ακόμα πιο εύστοχο παράδειγμα που δείχνει ότι η αστυνομία δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί και φταίει το κράτος γι' αυτό, είναι τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι ένα θέμα με παιδεία. Έτσι, ένα τεράστιο θέμα. Το ξεκινάς. Ένα τεράστιο θέμα παιδείας το οποίο μας καίει και θα μας πάρει αρκετές εκπομπές για να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το τι γίνεται στα πανεπιστήμια, στην ανομία, στα άσυλα και σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ουσιαστικά τρώνε εσωτερικά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία δεν ξέρω αν υπάρχει σωτηρία να αλλάξουν κάποια πράγματα, τα οποία βλέπουμε ακόμα και σήμερα με την κυβέρνηση δεδομένη να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
βλέποντας τις εξελίξεις. Το τελευταίο νομοσχέδιο. Το τελευταίο που επαναφέρει το άσυλο. Επαναφέρει το άσυλο. Αστυνομίας και ασυδοσίας. Έχουμε παρεξηγήσει λίγο τις έννοιες σε αυτόν τον τόπο. Το άσυλο δεν σημαίνει άσυλο από ποινικά αδικήματα. Άσυλο σημαίνει προστασία ιδέας. Όταν δημιουργήθηκε το άσυλο κάποτε, ναι, υπήρχε προφανώς αυτό. Υπήρχε να υπάρχει μια προστασία διακίνησης ελεύθερα των ιδεών για να μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στο πανεπιστήμιο να μπορούν πραγματικά να εκφραστούν και να παράγουν πραγματικό έργο είτε θετικών επιστημών, είτε φιλοσοφικών επιστημών, είτε θεωρητικών ή οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή όμως, ο τελευταίος νόμος που έχει φέρει τώρα προς διαβούλευση, ναι, 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 ο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά επαναφέρει το άσυλο στην ανομία. Βεβαίως. Να μην μπορεί να επέμβει κανείς, να παίρνει πάλι την απόφαση ο Πρίτανης με το Βρετανικό Συμβούλιο και με τον φοιτητή πάλι μέσα, στο να πρέπει να δώσουν και όλοι το OK για να μπορέσει να επέμβει η αστυνομία, που ειδικά ο φοιτητής, αλλά και ο εκάστοτε Πρίτανης ή διάφοροι τη Πρίτανης και οι κοσμητείες, όλα τα Βρετανικά Συμβούλια, φοβούμενοι, θα είναι δύσκολο να δώσουν την έγκρισή τους για να επέμβει η αστυνομία. Μην ξεχνάμε τι έγινε με το παράδειγμα με τον Πρίτανη που τον είχαν χτίσει εκ των αριστερών φίλοι μας. Εντάξει, αυτά είναι παραδείγματα τα οποία δεν πρέπει να ξεχνούνται. Γιατί... Εδώ προχθές έμπαινε μία φοιτήτρια την ώρα που ο καθηγητής έγραφε στον πίνακα και πήγαινε από πίσω και του το σβήνε. Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το YouTube. Αυτό τι έγινε κυκλοφορεί, το... κυκλοφορεί αυτό, ευρέως. Τώρα, χθες. Με τον καθηγητή στο πάντιο που ο άνθρωπος πρέπει ακόμα να κοντραχτυπιέται σε άγριο βαθμό, για να μην πω παίζει ξύλο, επειδή δεν είναι ωραία έκφραση, με τους αναρχικούς, να μην μπορεί να κάνει μάθημα. Να έχει και κλάψει δύο αυτοκίνητα, αυτά τα πράγματα είναι τραγικά, έτσι. Είναι το 2017, στον 21ο αιώνα, να φοβούμαστε να πούμε τις απόψεις μας, τα θέλω μας και, και ουσιαστικά να τρέξουμε δημοκρατικές διαδικασίες επειδή φοβούμενοι τις πέτρες και τα ρόπαλα. Μιλάμε για μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που ο πρώτος της υπουργός, ο κύριος Μπαλτάς, μίλαγε ότι η αριστεία είναι ρετσινιά. Έχει τελειώσει το Αμερικάνικο Κολέγιο. Έτσι. Και έχει σπουδάσει και στο Παρίσι, έχει περάσει από το Παρίσι. Όλα τα ιδιωτικά, έζησε όλα τα ιδιωτικά προνόμια, αλλά η αριστεία είναι ρετσινιά. Κατήργησε τα πρότυπα, τα πειραματικά, τα σχολεία, τα ισοπαίδωσαν τελείως. Κάτι το οποίο ξεκινήσε από το Πασόκ το 81, έτσι. Τα πράγματα ξεκινάνε από πολλά χρόνια. Δεν ξεκίνησε η καταστροφή της Ελλάδος το 2015. Κύριε Ξαρχά, μην πιάνεστε ακόμη μικρότητα, σας παρακαλώ. Η αριστεία είναι ρετσινιά, είναι ένα πτέσμα προς αυτά που έχουν πει. Εδώ οι άνθρωποι νέοι που φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον στην Ελλάδα που έχουν καταστρέψει αυτοί είναι προδότες. Είναι προδότες. Είμαστε προδότες. Και αυτό, σαν επίσης, αυτό το λέει κάποιος αριστερός που τις ταινίες του όλες τις γύρισε επί χούντας, έτσι. Πρωταγωνιστικό ρόλο και σε ρόλους πατριωτικούς. Στρατιωτικούς και πατριωτικούς ρόλους. Λοιπόν, θα έλεγα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ. Έτσι, να πάρουμε μια ανάσα και να συνεχίσουμε. We'll be right back.
όπως είπαμε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, είναι η πρώτη μας εκπομπή. Οπότε πιστεύω ότι θα είσαστε όλοι επιγειακείς μαζί μας. Μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, ότι δεν είμαστε επαγγελματίες και κανένας εξ ημών δεν ασχολείται με την επικοινωνία, είτε στο επιστημονικό του πεδίο, είτε στο επαγγελματικό του πεδίο. Είναι κάτι που μας αρέσει, είναι κάτι που το αγαπάμε. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε, είμαστε στην τοπική σε πρώτη φάση για να προσφέρουμε και εδώ για να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο να ακουστεί ο λόγος. Ο λόγος του κόμματος και ο λόγος της κοινωνίας. Θα έχουμε προσώπους και των δύο πολύ συχνά, αν όχι από την επόμενη εκπομπή, ευελπιστούμε από τη μεθεπόμενη να έχουμε συνέχεια. Θα κάνουμε και μία προσπάθεια να γίνει η εκπομπή λίγο πιο διαδραστική, να ανταλλάσσουμε μηνύματα, να μας στείλετε και εσείς κάποιες ερωτήσεις. Θα το δούμε αυτό πώς θα το κάνουμε, θα το οργανώσουμε και από την επόμενη εκπομπή θεωρώ ότι θα το κλείσουμε και αυτό το θέμα. Στις εκδηλώσεις μας που θα έρχεστε, είτε μέσα στη σελίδα μας που έχουμε στο Facebook η Τοπική Επιτροπή, θα θέλαμε να μας δίνετε τα στοιχεία σας επικοινωνίας. Το email σας αυτό. Δεν θέλουμε τηλέφωνα, δεν θέλουμε ιδιαίτερα να σας ενοχλούμε, θέλουμε το email σας. Με ένα email μπορούμε να σας ενημερώνουμε άμεσα, σύντομα, για τα πάντα, μια φορά την εβδομάδα. Αυτά ως διαδικαστικά, συνεχίζουμε και άλλα θα πούμε, είπαμε, ξεκινάμε, θα βρούμε και εμείς την περπατησιά μας σιγά σιγά. Αναφερθήκαμε πιο πριν ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την απώλεια ενός μεγάλου ηγέτη της παράταξης, του επίτιμου πρόεδρου μας. Και όπως κάπου διάβασα, κάποιος είχε χρησιμοποιήσει τον παραλληλισμό με αυτό το οποίο είχε γράψει η Τσάτσου, μεγάλη καλλιτέχνης και γυναίκα του πρώτου Προέδρου μετά την μεταπολίτευση, εκλεγμένου Προέδρου, γιατί ο πρώτος ήταν ο Στασινόπουλος. Δεν κάνω σύγκριση των δύο ανθρώπων, αλλά κολλάει πραγματικά αυτό που έλειπε για το θάνατο του Παλαμά το 43. Ότι μας συγκλώνει η είδηση, εγώ δεν ψάχνω να ξεχάσουμε κι εμείς ότι ήσουν αθνητός. Δεν το λέω ειρωνικά. Μόνο για την ηλικία του, γιατί είχαν ακουστεί και ακούγονταν πάρα πολλά ειρωνικά σχόλια για την ηλικία του Μητσοτάκη. Το λέω γιατί ακόμα και στις συνεντεύξεις του, λίγο καιρό πριν να πεθάνει, 97 ετών, μίλαγε με μια τέτοια ενάργεια που δεν έχουν άνθρωποι της ηλικίας μου. Ήταν ένας πολύ μεγάλος πολιτικός, δεν ήταν ούτε άγιος ούτε διάβολος. Και αυτός έκανε τα λάθη του, όπως όλοι. Αγωνίστηκε για τον τόπο, είχε τον τόπο μπροστά. Δεν είναι ώρα να μπούμε ακόμα εμείς σε λεπτομέρειες, ούτως ή άλλως θα θεωρούσα ότι είμαστε και πολύ λίγοι μπροστά σε τέτοια μεγέθη. Όταν με τον καιρό αρχίσουν και βγαίνουν πολύ περισσότερα στοιχεία, η ιστορία θα τον αξιολογήσει και εμείς θα μιλήσουμε περισσότερα. Ούτως ή άλλως η ιστορία κρίνεται σε χρόνο ανεστώτα. Έτσι. Περιμένουμε να ακούσουμε, εγώ προσωπικά με πολύ μεγάλη ανυπομονησία και περιέργεια, τη συνέντευξη αυτή τη μεγάλη που έχει δώσει των 30 ωρών, έτσι, που έχει δώσει στον Παπαχελά. Και εγώ είχα να πω ότι ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης ήταν μια τρομακτική φυσιογνωμία για την παράταξη και για την πολιτική ζωή της χώρας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είπε αλήθειες το 90, το 91, το 92 και το 93, είπε αλήθειες, ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του. Δυστυχώς δικαιώθηκε. Πιστεύω ότι δυστυχώς για τον ίδιο θα προτιμούσε να μην είχε δικαιωθεί. Ένας άνθρωπος αγωνιστής με τρομακτική εφράδια πολιτικού λόγου. Ένας άνθρωπος με ιδέες, με όραμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος 97 χρονών, το οποίο το λέω αυτή τη στιγμή και ανατριχιάζω και είμαι σίγουρος ότι ανατριχιάζετε και εσείς και οι συμπαρουσιαστές μου και όσοι μας ακούτε. 97 χρονών δεν είχε τίποτα να κερδίσει, δεν είχε τίποτα να αποδείξει και ήταν στο Σύνταγμα για να μείνει στην Ευρώπη. Γιατί πίστευε σε μια καλύτερη Ελλάδα, πίστευε σε μια Ελλάδα ευρωπαϊκή, πίστευε σε μια Ελλάδα ελεύθερη. Και εγώ θα σε διακόψω εδώ και θα πω ότι θεωρώ αυτή τη στιγμή, την πιο συγκινητική στιγμή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, μαζί με τον λόγο που έβγαλε μετά την δολοφονία του Μπακογιάννη. Όντως έχεις. Αυτές οι δύο ήταν οι πιο συγκινητικές στιγμές του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στο Σύνταγμα ήμουνα παρών και τον είδα. Και πραγματικά έμεινα έκπληκτος, ένας άνθρωπος 97 ετών ήταν εκεί, χωρίς να έχει τίποτα να αποδείξει, χωρίς να έχει να κερδίσει απολύτως τίποτα. Συνεχίζεις και συγγνώμη για την παρέμβαση. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Ένας πολύ μεγάλος ηγέτης. Εγώ στην ηλικία που είμαι ευτυχώς τον θυμάμαι λίγο. Πολύ λίγα πράγματα από αυτά που έλεγε στα χρόνια της κυβέρνησής του. Περισσότερο το θυμάμαι να μιλάει σε μια ηγετική φυσιογνωμία. Ήταν ένα τεράστιο κεφάλαιο για όλη τη χώρα και σίγουρα όλοι πενθούμε και νομίζω ότι όλοι πενθούν και το ότι χάσαμε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω τι είχε να πει και η ΟΝΕΔΕ. Σίγουρα ήταν ένας άνθρωπος με ήθος και ιδέες που ζηλεύουμε, τις οποίες
έδωσε την περίοδο 1993 και είναι ιδέες οι οποίες ζηλεύουμε εμείς ενώ 2017. Και όπως είπες και εσύ πριν, δυστυχώς ο λόγος ήταν προφητικός. Είπε πράγματα τα οποία συνέβησαν στο μέλλον, τα οποία ούτε ο ίδιος θα ήθελε να συμβούν, και όμως μπορούσε να τα προβλέψει λόγω του πολιτικού μεγέθους που είχε σαν πολιτικός, σαν ηγέτης για τον τόπο αυτό. Εγώ δεν ξεχνάω, γιατί την έχω ζήσει πάρα πολύ έντονα την περίοδο διακυβέρνησης του 90-93 με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ότι ούτε 10 μέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας είχαμε την πρώτη απεργία. Γενική απεργία. Μετά το Πάσχα. Μετά το Πάσχα. Είχε απέναντί του με το Καλημέρα όλα τα συνδικάτα, τα οποία ήταν του Πασόκ και της αριστεράς, δεν είχαν καμία πρόθεση να σεβαστούν τη δημοκρατική απόφαση του ελληνικού λαού μετά από τρεις εκλογές και με ένα ποσοστό κοντά στο 48% δεν θέλανε να τον αφήσουν να κυβερνήσει. Και τότε γίνανε οι πρώτες πραγματικά αισθητές φιλελεύθερες πολιτικές. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για τον όρο φιλελευθερισμό, που για κάποιους ευθύνεται για όλα τα δεινά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που ανάθεμα αν έχουμε ζήσει φιλελευθερισμό στην Ελλάδα. Εντάξει. Εκτός από κάποιες προσπάθειες στην περίοδο του Κωνσταντίνου. Και αν ξέρουν οι περισσότεροι αυτούς τι σημαίνει πραγματικά φιλελευθερισμός. Συμφωνώ. Και κοίταξε, όχι μόνο να ξέρουν αυτούς, και πολλοί από τους δικούς μας να ξέρουν. Έτσι, γιατί όπως είπαμε, πρέπει να είμαστε αιρετικοί και έναντι του κόμματος και έναντι της κοινωνίας. Δεν μπορούμε να ακούμε από μέλη δικά μας να βγαίνουν και να λένε να τελειώσει η λιτότητα. Η λιτότητα, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι ένα κουμπάκι που το πατάς και τελειώνει. Η λιτότητα θέλει δουλειά. Η λιτότητα για να τελειώσει πρέπει να έρθει η ανάπτυξη. Και όπως προσωπική μου άποψη, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος και εστιαζόμαστε στις συντάξεις. Οι συντάξεις μπορεί να πουλάνε στον πολύ τον κόσμο, αλλά οι συντάξεις από κάπου πρέπει να έρθουν για να πληρωθούν. Εάν δεν υπάρξουν εργαζόμενοι, εάν δεν υπάρξει παραγωγή, αν δεν μειωθεί η ανεργία, δεν μπορούν να δοθούν συντάξεις. Πώς θα δοθούν οι συντάξεις? Και μια απορία μεγάλη επίσης που έχω. Κάνουμε τώρα το υποθετικό ότι ξυπνάνε οι Ευρωπαίοι αύριο το πρωί και λένε: πω, τι εκπληκτικός λαός αυτοί οι Έλληνες, τους είχαμε παρεξηγήσει. Λάθος. Αυτοί έχουν φέρει τον πολιτισμό. Όταν αυτοί είχαν πολιτισμό, εμείς ήμασταν, τρώγαμε βελανίδια. Και τι το ένα και τι το άλλο, τους διαγράφουμε το χρέος. Νομίζετε ότι την άλλη τη στιγμή δεν θα ξαναδημιουργηθεί το χρέος? Έχουμε καταλάβει πώς δημιουργήθηκε το χρέος και έχουμε φροντίσει να εξαφανίσουμε τις συνθήκες που δημιούργησαν το χρέος ώστε να μην ξαναδημιουργηθούν. Οι άλλοι σκίζαν τα μνημόνια. Ο άλλος γίνεται ο βουλευτής της Καβάλας και λέει: εντάξει, ψηφίζουμε τώρα για τα διόδια. Δεν ξέρω αν την άκουσα. Θα τα κόψουμε μετά. Για να πάρουμε για την αξιολόγηση και μετά θα τα ξανακαταργήσουμε. Πραγματικά, σε τι κόσμο ζούνε? Πού ζούνε? Και ποιος δεν έχει καταλάβει πώς δημιουργήθηκε το χρέος, με συγχωρείς για τη διακοπή, ας διαβάζει την ιστορία του Πασόκ και του κ. Παπανδρέου του Μεγάλου. Κοίταξε. Και το χρέος έτσι δημιουργήθηκε. Το χρέος έτσι ξεκίνησε να δημιουργείται πάρα πολύ. Σου είπα ότι το θέμα είναι κοινωνικό. Η κρίση μας είναι κοινωνική. Και στην ατάκα που χρησιμοποιεί ο. Ναι. Με συγχωρείς που διακόπτω. Ναι, όχι, κουβέντα κάνουμε. Στην ατάκα που χρησιμοποιεί ο μέσος Έλληνας απολιτικ, επειδή είναι και της μόδας να είμαστε απολιτικ. Mm. Μα γιατί οι άλλοι ήταν καλύτεροι? Ναι, ναι. Προφανώς ναι. Οι άλλοι ήταν καλύτεροι. Ήταν αυτό δεν το συζητάμε. Με τα λάθη τους και να βγαίνουμε να λέμε και το εξής, παιδιά. Έτσι. Να είμαστε τίμοι και καθαροί. Πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας και μετά απέναντι σε όλους τους άλλους. Και εμείς έχουμε ευθύνη. Και ως χώρος, πολιτικός και κομματικός, και ως άτομα. Η ατομική ευθύνη είναι πολύ σημαντική. Αυτό το «οι άλλοι φταίνε και εγώ δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα» είναι στο ορθοκαμιλισμός. Όλοι φταίμε. Όλοι φταίμε. Άλλοι πολύ, άλλοι λίγο. Έτσι. Γιατί είναι αυτό που είπες στην αρχή, ότι είναι θέμα παιδείας και κοινωνικό. Η Νέα Δημοκρατία και αυτή από την κοινωνία είναι. Ίδια παιδεία έχουμε. Βέβαια. Ότι μπορούμε να θεωρούμε εμείς ότι προφανώς κάποιες από τις ιδέες μας και κάποιες από τις αξίες μας και κάποιες από τα ιδανικά μας είναι πιο σωστά και μπορούν να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον τον τόπο, δεν σημαίνει ότι κάποιες παθογένειες δεν υπάρχουν και στο δικό μας πολιτικό χώρο όπως υπάρχουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Βεβαιότατα. Κάποια στιγμή και από εμάς πρέπει να αποβάλουμε ένα πολύ κυρίαρχο στοιχείο, τον κρατισμό. Ένα στοιχείο αυτό, έτσι. Μετά το οποίο λέγαμε ότι για λαϊκισμούς και για θέσεις και για απόψεις, αυτή τη λαϊκίστικη άποψη την οποία ακούω, που λένε ναι, λέει η Ελλάδα χρεοκόπησε επειδή ο τυροπιτάς δεν έκοψε απόδειξη για μία τυρόπιτα. Όχι, για μία τυρόπιτα δεν χρεοκόψει η Ελλάδα. Για εκατομμύρια τυρόπιτες χρεοκόψει η Ελλάδα, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία μας. Γιατί εμείς πόσα έχουμε πληρώσει χωρίς να πάρουμε απόδειξη? Γιατί δεν έχουμε φορολογική παιδεία. Γιατί, όπως είπα και πριν, να κατηγορούμε και κάποιους άλλους, ποτέ δεν βλέπαμε το κράτος πραγματικά να αξιοποιεί τα λεφτά που έπαιρναν τους φόρους μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και το κράτος αξιοποιούσε τα λεφτά που έπαιρνε από τους φόρους μας όταν τα αξιοποιούσε με λίγο περίεργους τρόπους. Κύριε Τσοχατζόπουλε. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι μόνο σαφέστατα. Και ο τυροπιτάς και η εκατομμύρια τυροπιτές. Αλλά δεν πέσαμε έξω μόνο από τον Τσοχατζόπουλο, μόνο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μόνο από οποιονδήποτε άλλον ο οποίος μπορεί να είναι υπόδικος αυτή τη στιγμή, θα είναι υπόδικος στο μέλλον. Και δεν ξέρω αν. Επικουρικά είναι όλα αυτά. Το ένα μαζί με το άλλο. Όλα μαζί είναι αδρυστικά. Είναι εκατομμύρια οι τυρόπιτες, να τις βάλω στα εισαγωγικά. Σας ξαναλέω, πόσα λεφτά δεν έχουμε δώσει εμείς χωρίς να πάρουμε αποδείξεις. Και με το ΦΠΑ μέσα. Το οποίο ΦΠΑ είναι φόρος μας. Και ο φόρος μας πήγαινε στην τσέπη κάποιον. Δηλαδή, όλοι έχουμε ευθύνη. Μα από φόβο, μα από άγνοια, μα από αδιαφορία. Μην ξεχνάμε ότι ο Ειδίποδας αυτοτιμωρήθηκε. Δεν επικαλέστηκε την άγνοιά του. Και τυφλώθηκε. Εντάξει. Γι' αυτό λέω πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να πούμε και εμείς κάποια στιγμή ότι φταίμε και σαν άτομα, για να μπορέσουμε να πιέσουμε και το κόμμα το οποίο εκπροσωπούμε, για να μπορέσουμε να αλλάξουν πράγματα μεθαύριο. Εντάξει. Αν μη τι άλλο, δεν δείχνει πολιτική παιδεία το να επεκφεύγεις των ευθυνών σου. Κάθε άλλο μάλιστα. Και δεν νομίζω να έχει υπάρξει πρόεδρος ή στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που να έχει ερωτηθεί τουλάχιστον δημόσια, κυρίως δημόσια βασικά, και να έχει επεκφύγει των ευθυνών του, να έχει πει ότι α, η Νέα Δημοκρατία είναι η αγία παράταξη που δεν ευθύνεται για τίποτα. Προφανώς ξέρουμε ότι όλοι ευθυνόμαστε. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε το βαθμό που ευθύνεται ο καθένας και το βαθμό που έχει συμβάλει ο καθένας στην καταστροφή. Γιατί πρόκειται περί καταστροφής. Και να μπορέσουμε να αναλογιστούμε το τόσο όσο. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε το κακό. Αναλογικά πάντα έτσι, μιλήσουμε με αριθμούς. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε το κακό που έχει φέρει σε 2,5 χρόνια η κυβέρνηση Ριζανέλ με το κακό που έφερε, ας πούμε, η κυβέρνηση. Αθρηστικά το κακό που έφερε η κυβέρνηση Καραμαλή, η κυβέρνηση Σαμαρά. Εντάξει. Εάν μπορούσαμε. Ναι, εντάξει, δεν συμβιβάζουμε πράγματα. Οπωσδήποτε αναλογιζόμαστε τις ευθύνες μας και προχωράμε. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι ικανή να προσφέρει τίποτα. Είμαι μόνο να κρατήσει την καρέκλα της. Και ένα πολύ καλό που κάνει σε αυτόν τον τόπο είναι να απομυθοποιήσουμε επιτέλους την αριστερά. Εντάξει. Δεν μπορεί να βγαίνουν ακόμα και δικοί μας και να λένε αυτό δεν είναι αριστερά. Όχι, παιδιά, αυτό είναι αριστερά, ξέρετε έτσι. Εάν εσείς έχετε κάτι άλλο πιο εξαδανικευμένο στο μυαλό σας για την αριστερά, κάνετε λάθος. Πουθενά η αριστερά δεν πέτυχε. Όπου πέρασε η αριστερά, άφησε συντρίμια. Εάν εσείς θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι αριστερά, έτσι, ή εσείς δεν είσαστε αριστεροί, ή είσαστε από τους πιο πέρα τους αριστερούς. Που χτίζανε τα τείχη στο Βερολίνο. Και τι γίνεται με τη γνώμη του ότι η πραγματική αριστερά αποσπάστηκε από το κόμμα, η Λαφαζανέη, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια ψευδαίσθηση που δημιουργεί πάντα η αριστερά. Δηλαδή, κάποτε βγήκε το Πασόκ. Το Πασόκ περνιόταν ως αριστεροσοσιαλδημοκρατία. Μετά στη συνέχεια περάσαν τα χρόνια, οι αριστεροί λέγανε η αριστερά δεν κυβέρνησε και το Πασόκ δεν ήταν αριστερά. Βγαίνει με το σύνθημα πρώτη φορά αριστερά ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας αριστερές ιδεοληψίες τουλάχιστον όταν ξεκίνησε όλο αυτό το εγχείρημα. Και με τον Καμένο μαζί έτσι, που κυβέρνησαν. Πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά λέγανε προφανώς. Τώρα πια πάλι οι λεγόμενοι αριστεροί αναφέρουν ότι η αριστερά δεν κυβέρνησε. Πρέπει κάποια στιγμή να πούμε ότι η αριστερά κυβέρνησε. Δεν μπορεί πάντα να λέμε ότι η αριστερά δεν κυβέρνησε. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η αριστερή. Η αριστερά κυβέρνησε και απέτυχε. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι αριστεροί ας λένε ό,τι θέλουν. Αν θεωρούν ότι δεν έχει αριστερά. Ούτως ή άλλως, εάν δεις την ιστορία της αριστεράς μέσα στον χρόνο, ποτέ δεν φταίει το σύστημα, φταίνουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό και πηγαίνουν και τους διαγράφουν από το κόμμα και τους εκτελούν ως ρεβιζιονιστές, ως προδότες. Αν πιάσουμε μόνο στην Ελλάδα το τι έχει γίνει από την πλευρά της αριστεράς, δεν μας φτάνει η εκπομπή, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε αυτοί που ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ και που αυτή τη στιγμή βρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, το βρίζουν για ποιο λόγο. Οι περισσότεροι εξ αυτών ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ γιατί πιστέψαν ότι ο Γαϊδαρός πετάει. Υπάρχουν κάποιοι που βρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έχει κάνει το Γαϊδαρό να πετάξει. Αυτοί δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτοί δεν θα βάλουν ποτέ μυαλό. Οι υπόλοιποι που κατάλαβαν ότι δεν πετάει ο Γαϊδαρός, κοιτάνε προς εμάς. Όπως κοιτάνε προς εμάς και όλοι αυτοί οι οποίοι απήχαν στις δύο τελευταίες εκλογές. Σε αυτούς είναι το βλέμμα μας, κύριε.
Αυτούς πρέπει να τους πείσουμε ότι πλέον εμείς είμαστε αποφασισμένοι να οδηγήσουμε τον τόπο σε ήρεμα νερά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως, για να μιλήσουμε και λίγο για τον πρόεδρό μας, θα έχουμε να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος με φιλελεύθερες ιδέες, ένας οραματιστής, ένας ειλικρινής άνθρωπος, με την αλήθεια, λέγοντας αλήθειες, οι οποίες μερικές φορές δεν είναι και αρεστές στον πολύ κόσμο, αλλά με την αλήθεια πάντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το ΜΕΣ που έχει ξεκινήσει ήδη μέσα στο κόμμα, δείχνει ότι είναι ο ηγέτης που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Αυτό θεωρώ. Αυτό δείχνει η μέχρι στιγμής πολιτική του. Είδαμε ότι μέσα στο κόμμα κατάφερε να νοικοκυρέψει τα οικονομικά. Πέρασε μέσω των καταστατικών να μην δανείζεται πλέον το κόμμα. Μιλάω μόνο με τις συνδρομές των μελών και με δωρεές μέσα το κόμμα, ανθρώπων του κόμματος, μπορεί το κόμμα να καλύψει τα έξοδά του. Μειώνει συνεχώς τα χρέη τα οποία είχαν δημιουργηθεί σε προγενέστερες φάσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το μέσο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει την αλήθεια. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρεσβεύει το διαφορετικό και το έντιμο για την αυριανή κυβέρνηση της χώρας. Δεν ξέρω αν εσείς. Συμφωνώ, από μόνος του δεν φτάνει. Εάν εμείς. Από μόνος του δεν φτάνει. Γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτό το που έλεγα πριν. Εάν εμείς δεν φροντίσουμε να μεταφέρουμε σωστά όλα αυτά τα πράγματα στην κοινωνία, να ξέρει και η κοινωνία τι περιμένει. Η αλήθεια δεν είναι ευχάριστη. Κυρίως στις στιγμές αυτές που ζούμε. Εντάξει. Ο γάιδερος δεν πετάει. Πάτε το χαμπάρι. Ο γάιδερος δεν πετάει. Είμαστε ένα κράτος που χρωστάμε πολλά και ένα κράτος το οποίο δεν παράγουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Και γι' αυτό θα πω πάλι ότι μόλις συνειδητοποιήσουμε κι εμείς τη δικιά μας την ατομική ευθύνη, το μερίδιο της ευθύνης μας, και εμείς πρέπει να συνεισφέρουμε. Πρέπει να βοηθηθούμε και από το κράτος, από την κυβέρνηση, να βοηθήσει την παραγωγικότητα, να ξεχάσουμε ότι να αποποινικοποιήσουμε την έννοια του κέρδους που μας έχουν βάλει τόσα χρόνια να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, που όταν βλέπουμε κάποιον δίπλα μας να έχει ένα αμάξι καλό, νομοτελειακά έχει κλέψει. Αμέσως. Αυτή είναι η λογική μας. Αμέσως. Αυτή είναι η νοοτροπία μας. Έχει κλέψει. Δεν μπορεί να το έχει βγάλει κανένα. Όχι βέβαια. Αποκλείεται. Θέλουμε να μοιραστούμε τον κόπο του άλλου, αλλά όχι το ρίσκο του. Να του πάρουμε το φόρο, αλλά όχι το ρίσκο του, μόνος του. Και αν αποτύχει, είναι τεκλέφτης. Λοιπόν, κάπου πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία σε πολλά πράγματα. Το κράτος πρέπει να σταθεί αρρωγό στην επιχειρηματικότητα, πρέπει να παίξει το ρόλο του ελεγκτή. Αυτός είναι ο μεγάλος ρόλος του κράτους. Το κράτος δεν παράγει, δεν μπορεί να παράξει και κυρίως στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Το κράτος δεν μπορεί να παράξει. Και αν το θέλετε προσωπική μου άποψη, είναι ότι δεν πρέπει να παράγει το κράτος. Το κράτος πρέπει να μείνει σε λίγα συγκεκριμένα πράγματα. Τα άλλα να τα αφήσει ελεύθερα στην κοινωνία και αυτό να ελέγχει. Και η κοινωνία να ξεφύγει από αγγυλώσεις. Προσωπική μου πάλι άποψη, αυτό το οποίο συζητάμε τον τελευταίο καιρό, για το αν θα είναι τα μαγαζιά ανοιχτά την Κυριακή. Λέει ο άλλος, όχι γιατί είναι το θρησκευτικό συνέστημα. Και εγώ ρωτάω ο αφελής. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν με βάρδιες. Αστυνομίες, νοσοκομεία, μιλάμε για τον κρατικό τομέα. Και πάμε για τον ιδιωτικό τομέα τώρα. Περίπτερα, καφετέρειες που πηγαίνουν αυτοί που έχουν το θρησκευτικό συνέστημα να πιούν τον καφέ τους, ή το μεσημέρι που θα φάνε σε ένα εστιατόριο, θα πάνε να φάνε. Αυτοί έχουν υπογράψει δήλωση του νόμου 105 ότι είναι αθήοι. Όχι. Πολλές φορές μπορεί να είναι και πιο βαθιά θρησκευόμενοι από αυτούς. Σαφέστατα. Δηλαδή, παππού έχει μόνο αυτός που δουλεύει στο εμπορικό το κατάστημα. Ο άλλος δεν έχει να πάει να τον δει, η οικογένεια. Ο άλλος πληρώνει νίκη όμως για το μαγαζί του για 30 μέρες το χρόνο, 24 ώρες. Εάν θέλει να το δουλέψει στις 2 ώρα το βράδυ, γιατί να μην μπορεί να το δουλέψει. Εάν πάρει υπάλληλο, υποχρέωση του κράτους να πάει να δει ότι το πληρώνει με αυτά που προβλέπει ο νόμος. Και τώρα που λέμε προβλέπει ο νόμος, δεν είμαστε κράτος ανομίας. Είμαστε ίσως το μοναδικό κράτος στον προηγμένο κόσμο που η εφαρμογή του νόμου θεωρείται φασισμός. Κράτος ανομίας και δυστυχώς σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς, ανεξαιρέτως. Άσχημα αυτό, ίσως υπερβολικό, να ακούγεται υπερβολικό, αλλά. Σε όλους τους τομείς ανελιπώς ανομούμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε σαν λαός. Είναι θέμα παιδείας αυτό πλέον. Πιστεύω ότι η λύση δεν μπορεί να έρθει με την αλλαγή μιας κυβέρνησης. Η λύση θα έρθει επί σειρά ετών και προσπαθειών ώστε να μπορέσουμε να ξαναγίνουμε, ίσως και αυτό να ακουστεί βαρύ, να μπορέσουμε να ξαναγίνουμε άνθρωποι. Δεν είναι
Πολιτισμένοι άνθρωποι. Πολιτισμένοι άνθρωποι. Πολιτισμένοι σε άνθρωποι. Σε όλους τους τομείς φθήνουμε. Και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Αντί να εξελισσόμαστε, ενώ το 2017 συνεχίζουμε να φθήνουμε και να μην καταφέρνουμε ούτε τα βασικά ενός ευρωπαϊκού κράτους. Μα αυτό είναι η αλήθεια, ότι για να μπορέσει να πάει μπροστά ένας λαός και μια χώρα, θέλει να μπορέσει να εκ των βαθέων να αναδιοργανωθεί η κοινωνία, η παιδεία, ο πολιτισμός, οι παραγωγικές διαδικασίες, οι παραγωγικές τάξεις. Για να γίνει όλα αυτά πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα για πολλά χρόνια και να υπάρχει μια ειλικρινή προσπάθεια από όλους. Δεν μπορείς να αποκτήσεις παιδεία σε 2 χρόνια ή σε 1 χρόνο, δεν αποκτάς πολιτισμό σε 1-2 χρόνια. Δεν μπορείς να αποκτήσεις αυτό το οποίο χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε και από την οικονομική κρίση. Χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να παράγουμε, να κάνουμε, να αλλάξουμε πράγματα, να γίνουν ρισικέλθες αλλαγές. Για να γίνει αυτό, για να μπορέσει μια χώρα να παράγει, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παράγει κάποια πράγματα με τη γεωργία όχι ιδιαίτερα, βιομηχανία δεν έχουμε, ιδιωτική πρωτοβουλία δεν έχουμε σε πολλές περιπτώσεις σε μεγάλες επενδύσεις. Εξάγουμε τον τουρισμό κυρίως. Και τη φορολογία εξάγουμε. Και τη φορολογία, με τη μεγαλύτερη. Στη φορολογία πρέπει να είμαστε το πρώτο στο κλίμα. Αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν σε 1, 2 και 3 χρόνια. Όχι. Θέλει υπομονή και επιμονή. Και μην ξεχνάμε ότι στον δίκτυο ελευθερίας της οικονομίας είμαστε από τα τελευταία κράτη στον κόσμο. Έτσι. Και βγαίνουν και μας μιλάνε για φιλελευθερισμό. Δηλαδή ο φιλελεύθερος είναι, όπως λέει και ο Αρκάς χαρακτηριστικά σε μια γελιογραφία του, με κέρατα και ουρά και τέτοια πράγματα. Εντάξει. Κατά τα άλλα, αυτοί έχουν ηθικό πλεονέκτημα. Η αριστερά έχει ηθικό. Και μια απορία επίσης που έχω τώρα, μιας και μιλάμε ηθικό πλεονέκτημα, και δεν την έχει απαντήσει. Έχω ρωτήσει αρκετούς αριστερούς. Λέω, παιδιά, όποιος έχει ηθικό πλεονέκτημα γίνεται αριστερός, ή με το που γίνεσαι αριστερός αποκτάς ηθικό πλεονέκτημα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Το δεύτερο. Δηλαδή, περνάς την κολυμπήθρα του Σιλοά και αποκτάς ένα ηθικό πλεονέκτημα. Πολύ ωραία. Να κάνουμε ένα ακόμα μικρό διάλειμμα. Ναι. Έτσι. Πριν το διάλειμμα, για να καταφέρουμε να εξυγχρονιστούμε και να θεωρηθούμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση, να ξεκινήσουμε από τις ρίζες. Δεν μπορεί να είμαστε μια χώρα με όλο αυτό το φυσικό πλούτο και να μην έχουμε πρωτογενή τομέα, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν να. Ενέτη 2017, το λέω και το ξαναλέω το ενέτη 2017, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
να διανύουμε τον 21ο αιώνα και να σε μια Ελλάδα με αυτό το κλίμα και με αυτά τα προτερήματα ενάντια, απέναντι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να παίρνουμε πορτοκάλια από το Περού. Δηλαδή αυτό πράγμα είναι τραγικό, εντάξει. Μετά θέλουμε να λεγόμαστε κράτος όπου θα έχουμε έσοδα, όπου θα κάνουμε εξαγωγές και όπου θα είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Αυτό πράγμα δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν όπως καταλαβαίνουμε και είναι πράγμα το οποίο ας μην εθελοτυφλούμε, δεν διορθώνεται μέσα σε 2 και 3 χρόνια. Πρέπει να υπάρξει μια καλή αρχή, μια βάση. Προφανώς πιστεύουμε ότι αυτή τη βάση μπορεί να τη φέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα συνεχίσει και μετά από αυτό. Δηλαδή, η επόμενη κυβέρνηση, αν το δούμε ακόμα πιο μελλοντικά, δεν μπορεί να τα διαλύει όλα. Δεν μπορεί να έρχεται ένα καλό λίγων ετών ή αρκετών ετών και μετά να ξαναδιαλύεται. Πρέπει να υπάρχει μια βάση η οποία να έχει συνέχεια, το κράτος να έχει συνέχεια. Γιατί αυτό ακούσαμε και πρόσφατα, γιατί το κράτος δεν έχει συνέχεια. Κάποιος χτίζει και έρχεται ο επόμενος και γκρεμίζει. Και χτίζει τα δικά του, και ο επόμενος ξαναγκρεμίζει. Αυτό δεν είναι συνέχεια, αυτό δεν είναι παραγωγικό και δεν μπορεί να βοηθήσει μια ευρωπαϊκή χώρα στην ανάπτυξη. Δεν μπορεί να βοηθήσει μια ευρωπαϊκή χώρα στην ανάπτυξη. Μα είναι πολύ επικίνδυνο να έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μείνει 4 χρόνια, να ξαναβγεί πρωθυπουργός. Τα συνδικάτα και οι κρατικοδίαιτοι οι οποίοι υπάρχουν και οι αριστεροί να ρίξουν μέσα από διάφορες μοχλές πίεσης μια κυβέρνηση μετά από 2-3 χρόνια και να έχει θέσει όλες τις βάσεις στη Νέα Δημοκρατία για 6-7-8 χρόνια, να έρθει ένα νέο Πασόκ Παπανδρεϊκό ή ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα και να διαλύσει τα πάντα μέσα σε 6 μήνες. Είναι πολύ εύκολο. Ακριβώς όπως έγινε και με το παράδειγμα που είδαμε μετά τη διακυβέρνηση Σαμαρά, που μέσα σε 6 μήνες είχαν γκρεμιστεί τα πάντα. Επειδή έβγαινε και έλεγε ότι βγήκε και κάνει τη δήλωση προεκλογικά, η οποία είναι προεκλογική δήλωση με βάρος πραγματικά, δηλαδή δεν το λες πιστεύω. Εάν μέχρι το Μάρτιο, το Γενάριο του 2015 έλεγε, εάν μέχρι το Μάρτιο δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια, προφανώς θα υπάρχει εποπτεία κτλ. Αλλά θα είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο. Εγώ θα παραιτηθώ. Δεν βγαίνει να το πεις αυτό σε προεκλογική ομιλία. Ο Έλληνας ήθελε να πιστέψει στα 751 καρότατο. Στη συνέχεια ήρθε και ο τα σχισμένα μνημόνια και. Αυτό ακριβώς το οποίο είπες, ετοιμαζόμουν να πω και εγώ για τον κατώτατο μισθό και το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και το 12.000 αφορολόγητο. Τι να ξεκινήσουμε να λέμε τώρα, τέλος να πιάσουμε για το κατώτατο μισθό. Ένα τεράστιο βήμα για πολλούς αρκάδες. Εδώ διάβασα πάλι κάπου πρόσφατα και δεν θυμάμαι ειλικρινά τι νοσερίση είναι που λέει ότι αν οι αριστεροί ξέραν από η οικονομία δεν θα ήταν αριστεροί. Είναι ποτέ δυνατόν να επιβάλλεις κατώτατο μισθό? Ο άλλος θα προσλάβει ανάλογα με τις ανάγκες του και με τα έσοδά του. Όσο πιο ακμάζουσα είναι η οικονομία, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κατώτατος μισθός. Αυτό είναι πασιφανές. Γιατί θα αναγκαστείς να το πληρώσεις τον εργαζόμενο. Μιλάω τώρα πολύ απλά. Δεν ξέρω αν γίνονται αντιληπτά από αυτούς που δεν γνωρίζουν τι εστί πιάτσα, αλλά μιλάνε πολύ εύκολα για τον κατώτατο μισθό. Αλλά είναι προφανή πράγματα. Είναι αλφαβήτα. Δηλαδή δεν γίνεται. Βγαίνουν και μιλάνε για κατώτατο μισθό. Ακολουθούν πολλές εκπομπές, γιατί αυτή τη στιγμή, εδώ και μάλλον αρκετή ώρα, τι λέμε? Λέμε θέματα μελλοντικών εκπομπών. Κάνουμε μια κουβέντα δικιά μας, ανοιχτή, πολιτική, κομματική. Ο κόσμος που μας παρακολουθεί όμως θέλει να μάθει πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Και για το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και γενικά, αν το θέλετε να ενημερωθεί, δηλαδή κάθεται ο κόσμος, ακούει στη τηλεόραση διάφορα πράγματα για το χρέος, για την ποσοτική χαλάρωση, ακούει για ΕΠ, ακούει διάφορες ορολογίες και δεν ξέρει τι σημαίνουν. Θα κάνουμε λοιπόν πολλές θεματικές εκπομπές. Συγκεκριμένες. Θα κάνουμε μία εκπομπή μόνο για την παιδεία. Θα κάνουμε μία εκπομπή μόνο για το χρέος. Μία δεν φτάνει. Ο νουκέστη αριθμός. Αλλά θα γίνονται πιο συγκεκριμένες οι εκπομπές από εδώ και πέρα. Είναι μια πρώτη εκπομπή καθαρά γνωριμίας και να σας γνωρίσουμε και να μας γνωρίσετε και να γνωριστούμε και εμείς και με το χώρο και με τα μικρόφωνα. Οπότε μην μας παρεξηγείτε σήμερα που η εκπομπή μας δεν έχει θέμα. Έτσι. Και έχει άπειρα θέματα, είναι απλά μια πρώτη εκπομπή γνωριμία. Είναι μια εκπομπή που μπορεί να δώσει το εφαλτήριο σε όσους μας έχουν ακούσει, αν μοιράζονται, που το ξέρουμε ότι μοιράζονται, τους προβληματισμούς και τις σκέψεις μας, να έρθουν κοντά στην τοπική, να έρθουν κοντά στη Νέα Δημοκρατία, να βοηθήσουν να λυθούν τα προβλήματα
Γιατί εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Βεβαιότατα, κάνουμε μία έκκληση σε όλους αυτούς οι οποίοι υπάρχουν στη Νέα Σμύρνη, γιατί για την τοπική της Νέας Σμύρνης, μιλάμε για τις δύο τοπικές της Νέας Σμύρνης, είναι στη Νέα Σμύρνη, μοιράζονται τους ίδιους προβληματισμούς, τις ίδιες ιδέες με εμάς, τους θέλουμε να έρθουν να μας βοηθήσουν. Να μοιραστούμε, να έρθουν όχι μόνο στην τοπική, να έρθουν και εδώ, να κουβεντιάσουμε, να μιλήσουμε, να ανοιχτούμε, να γνωριστούμε. Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα. Έτσι. Σας περιμένουμε, θα ανακοινωθούν αρκετά από την τοπική σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι δραστηριότητες της, το που είμαστε, που θα είμαστε ανοιχτοί τα απογεύματα να σας περιμένουμε, να έρθετε να γνωριστούμε, το πώς θα επικοινωνούμε. Έτσι. Απλά είπαμε σήμερα λίγο απ' όλα. Λίγο σκέψεις μας, λίγο τα πανεπιστήμια με τα χτισήματα, λίγο η κατώτατη μισθή, έτσι. Οικονομία, τα πάντα. Είναι κρίμα, ζούμε αυτή, αλλάζει ο κόσμος και αλλάζει ταχύτατα. Βλέπουμε τι γίνεται, Αμερική, Ευρώπη. Κάποιοι θέλουν να φύγουν, κάποιοι θέλουν μια άλλη Ευρώπη. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος, αλλά μήπως είναι τέλειο το κράτος μας για να έχουμε τέλεια Ευρώπη. Πρέπει να νιώσουμε και λίγο Ευρωπαίοι πολίτες. Και το μεγάλο δυστύχημα είναι, βλέπουμε την Ισλαμική τρομοκρατία, αυτό να μην το ξεχνάμε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω πάρα πολύ σοβαρό θέμα και νομίζω ότι η Δύση πλέον αρχίζει να το αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά. Και εμείς δυστυχώς έχουμε μια κυβέρνηση ολίγιστη. Ολίγιστη. Που δεν ξέρει να φερθεί. Δεν ξέρει ποιοι είναι οι συμμαχοί μας. Δεν ξέρει προς τα πού να πάει. Δεν ξέρει πάντα εκεί που βρίσκεται και πέφτει. Μια κυβέρνηση. Χωρίς αναχώμα. Δεν μπορεί να βάλει ένα ανάχωμα αυτή η κυβέρνηση. Δεν έχει ούτε καν αναχώματα. Δεν μπορεί που δεν μπορεί να βάλει κάποια πράγματα σε ένα σχεδιασμό. Δεν μπορεί να βάλει και κάποια αναχώματα. Ακόμα είμαστε τυχεροί που και οι μεταναστευτικές ροές έχουν περιοριστεί πρακτικά από μόνες τους. Γιατί δυστυχώς είδαμε ότι πέρυσι το καλοκαίρι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ είχε κάνει τη χώρα ξέφρακο αμπέλι. Προφανώς και καταλαβαίνουμε ότι αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχονται μετανάστες από χώρες οι οποίες έχουν πόλεμο, από όταν διώκονται, όταν δεν μπορούν να ζήσουν ελεύθεροι, όταν φοβούνται για τις οικογένειές τους, το καταλαβαίνουμε αλίμονο, έτσι. Απλά πρέπει να υπάρχει μία αστυνόμευση, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος για το ποιοι έρχονται. Και πού πάνε. Μα μην ξεχνάς ότι αυτοί που είχαν την ιδωμένη και το ελληνικό κατηγορούσαν την Αμυγδαλέζα. Σαφώς. Εντάξει. Αυτή ήταν εμπόριο ανθρώπων και εμπόριο ελπίδας έχουν κάνει. Όλα αυτά είναι για τους ψήφους τόσα χρόνια. Τις ΜΚΟ πήγε κανένας να τις ελέγξει. Γιατί και τις ΜΚΟ και αρκετές που ήταν εκεί κάτω ήταν και στις 5 Μαΐου στη Σταδίου έξω από τη Μαρφίνα. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι αυτό γίνεται παντού. Γίνεται σε όλους τους τομείς, έτσι. Ναι, βέβαια. Αυτό γίνεται σε όλους τους τομείς και το βλέπουμε συνέχεια. Ας πούμε, όταν γινόντουσαν έργα υποδομών, ας πούμε, δρόμων και τα λοιπά, η Νέα Δημοκρατία έκανε δώρα στους μεγαλοεργολάβους. Ναι. Όταν γίνονται τώρα έργα, είναι έργα ανάπτυξης και έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Τα αριστερά έργα είναι ανάπτυξη. Έχουμε φτάσει στο σημείο να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και να γκαινιάζει έργα που δεν έχουν τελειώσει. Και να συνεχίσουν τα έργα και να βγαίνουν αργότερα. Δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ. Κυβέρνησε η αριστερά σε αυτόν τον τόπο, αυτή η αριστερά σε αυτόν τον τόπο, που υπάρχει το ίντερνετ και όλα καταγράφονται. Οπότε έχουμε και το λόγο τους πριν και το λόγο τους τώρα. Δεν κοκκινίζουν όμως. Τους τα λες, ότι παιδιά άλλα λέγατε τότε, άλλα λέτε τώρα. Δεν κοκκινίζουν. Όπως λένε και οι διάφοροι στο Twitter, αυτό που λέει το Facebook, που βγάζει τα memories και λέει τι έλεγες πριν μερικά χρόνια, το βγάζει και στους Σιριζέους. Μπα, μάλλον το έχουν αλλάξει λογαριασμό και έχουν αλλάξει προφίλ. Αυτή η αγάπη για την καρέκλα, έχουν περάσει τόσα μέτρα και δεν έχει παραιτηθεί ούτε ένας βουλευτής. Απόλυτη κομματική πειθαρχία. Δεν υπάρχει και για τους ΑΝΕΛ. Και για τους ΑΝΕΛ. Έτσι, ναι, γιατί να μην τους έχουμε στα πυρόβλητο. Όχι βέβαια, πώς θα τους έχεις στα πυρόβλητο. Εδώ πέρα δεν έβγαινε ο βουλευτής τους προχθές και λέει σε 2-3 μέρες βγαίνουμε από την κρίση. Ο Καμένος δεν έλεγε πέρυσι μέχρι το Πάσχα έχουμε βγει από την κρίση. Ο Καμένος έχει πει 4 φορές θα παραιτηθεί ως τώρα, εντάξει. Είναι... Εννοείται. Εντάξει, τον κρατάμε. Απόλυτος. Τον κρατάνε με το ζόρι. Δεν θέλει ο άνθρωπος, δεν θέλει και τον κρατάνε. Δεν ξέρω, φοβάμαι μήπως. Λέγοντας πριν για κατώτατο μισθό, ήθελα να σε διακόψω και να σου πω ότι
Χρησιμοποίησε πάντως δύο βασικούς μισθούς για να κάνει διακοπές ο κ. Τζανακόπουλος στην Κία, τρεις μέρες. Βέβαια, ναι. Δύο βασικούς μισθούς, ε. 900 ευρώ δικαιολογήθηκαν ως έξοδα για τη φρουρά του να το συνοδεύσει στο τρίμερο που πήγε στη Τζιά. Ας μην αναφερόμαστε τώρα πια σε μικρότητες τέτοιες. Θα δώσαμε τόσα λεφτά για να πάμε στην κηδεία του. Εντάξει. Ας μην αναφερθούμε. Ο κ. Τζανακόπουλος όπως έχει ζήσει και δύο χρόνια στο ΕΚΑΛ. Εντάξει, όχι. Πρέπει να γνωρίζουμε. Πραγματικά αυτή η έλλειψη σοβαρότητα αυτή τη κυβέρνηση με έχει. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Στον οποίο κ. Τζανακόπουλο να πούμε ότι έχουμε στείλει και επιστολή, έχουμε γράψει άρθρο στην οργάνωση Νέα Δημοκρατία Νέα Σμύρνη. Και προσωπικά ο πρόεδρος. Και προσωπικά εγώ έχουμε στείλει ανακοίνωση. Έχουμε στείλει επιστολή βασικά, όχι ανακοίνωση, με κάποια παράπονά μας. Διότι τον θεωρούμε δικό μας παιδί, ας πούμε, λαϊκό άνθρωπο, διότι ζεις και στο Γάλλιο, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Ναι, δύο χρόνια. Σου απάντησε? Όχι, δεν νομίζω να μπορούσε να απαντήσει. Και να ήθελε να απαντήσει, δεν νομίζω να υπήρχαν τα κατάλληλα επιχειρήματα. Όχι, σίγουρα όχι. Αλλά το τζάμ κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν νομίζω να ασχοληθεί με εμάς τώρα που λέμε τέτοια πράγματα, αστεία, που χάλασε δύο βασικούς μισθούς για τρεις μέρες. Σας παρακαλούμε. Αυτά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σας περιμένουμε στις 15 έκτου να το υπενθυμίσουμε. 15 του μήνα την επόμενη Πέμπτη. 8 παρατέρατο, συνέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάκης Βορύδης, Σάκης Ιωαννίδης. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Εκεί θα χτυπάει ο παλμός της Νέας Δημοκρατίας. Και στις 10 θα χτυπάει στο NSTV. Λοιπόν, ναι, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου είναι επί της πλατείας πάνω από τα Γκούντις για όσους δεν γνωρίζουν. Έτσι. Θα ενημερώνεστε συνέχεια για τις εκδηλώσεις μας. Από εδώ και πέρα είπαμε ότι οι εκπομπές μας θα είναι πιο συγκεκριμένες, πιο δεμένες, όποιοι και να είναι εδώ, που θα είναι πάντα κάποιοι από την τοπική επιτροπή και από την ΟΝΕΔ, όλοι θα περάσουμε. Χαρήκαμε για αυτό το οποίο έχουμε κάνει σήμερα. Είναι ένα βήμα πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι, από όσο ξέρω, δεν το έχει κάνει άλλη τοπική στην Ελλάδα. Νομίζω πως δεν υπάρχει καμία άλλη. Είναι καμία άλλη. Η πρώτη προσπάθεια. Σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι της δεκαετίας του 80, τραγούδι της Γαλάζιας Γενιάς, το οποίο σε άτομα της ηλικίας μου φέρνει αρκετές νοσταλγικές στιγμές. Θα κλείσω με ένα τραγούδι πάλι εκείνης της εποχής λίγο και τα ξαναλέμε την άλλη Πέμπτη. Γεια σας από όλους μας. Γεια σας. Γεια σας. Τραγουδιστάδες της Λευκαιριάς, τραγουδιστάδες της Γαλαζίας Γενιάς, πάρτε δύναμη, ψώστε τη γροθιά, κατίνος κόσμος θα σοριαστεί σε μια βραδιά. Τραγουδιστάδες της Λευκαιριάς, τραγουδιστάδες μιας ελεύθερης γενιάς, ήρθε ο καιρός να διώξουμε το ζυγό, σε μας αρμόζει μοναχά το γαλανό.